Λοιπόν, θα μεταφερθούμε εμείς στα πανεπιστήμια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Ξηνή στην τηλεφωνική μας γραμμή εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων που είναι σε κινητοποίηση από το πρωί στα πανεπιστήμια. Κύριε Ξηνή, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε μια εβδομάδα και μια εβδομάδα με την στάση του Πρίτανη να δείχνει τα δόντια του όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου, έτσι. Ο Πρίτανης, όταν ζητήσαμε να συζητήσουμε σε σχέση με το καινούργιο μας σχέδιο και τι θα κάνει η Βρετανία, βρήκαμε κλειστές πόρτες, βρήκαμε το τηλέφωνο να μας το κλείνει στο πρόσωπο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βασικά έφερε τα ΜΑΤ, ένα σωρό δημιουργίες ΜΑΤ, προκειμένου να βγάλουν τους φοιτητές του πανεπιστήμιου τους με πρόσχημα. Άρα, κύριε Ξηνή, μια χαρά πήρε θέση. Μπορεί να μην σας την είπε προχθές στην κινητοποίηση που πήγατε. Σήμερα φάνηκε ότι πήρε θέση. Πήρε μια σαφή θέση απέναντι στους φοιτητές αυτή τη στιγμή. Φέρνει τα ΜΑΤ για να χτυπήσει τη φοιτητική κοινότητα. Τα οποία ΜΑΤ μας πετάξανε τα κρυγόνα κάτω του Λάμψης. Έχουν πιάσει οι φοιτητές μας και ένα καθηγητή από όσο γνωρίζω. Ακόμα δηλαδή η ατμόσφαιρα ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη. Ναι, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας, δηλαδή. Η αστυνομία έχει αποχωρήσει αυτή τη στιγμή από το κάμπους. Το ζήτημα είναι ότι. Παίρνοντας τους φοιτητές σας μαζί. Με τις προσαγωγές. Ναι, τους φοιτητές μας μαζί, ναι. Μάλιστα. Και από ό,τι μας είπατε, πιθανόν και κάποιον καθηγητή. Μέλη δε. Πάλωστε, βλέπουμε και στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν. Υπήρξε μια μερίδα μελών δε που βρέθηκε μαζί με τους φοιτητές. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε το ότι όλη η φοιτητική κοινότητα αυτή τη στιγμή αναγνωρίζει ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι απέναντί της. Και γι' αυτό το λόγο αντιδρά ενωμένη απέναντι σε αυτό το έκτρωμα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι το ότι έχουμε ένα χρόνο κλειστά πανεπιστήμια και ενώ ζητάμε να ανοίξουμε όλα τα μέτρα προστασίας και αυτό το νομοσχέδιο να μην εφαρμοστεί, εν τέλει φέρνουν την αστυνομία αφού του ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, προκειμένου να μας πετάξει έξω του πανεπιστήμιου. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο άλλωστε πραγματοποιούνταν και η σημερινή σας κινητοποίηση, συνέχεια μια σειράς δράσεων, τις παρακολουθούμε και εμείς μέσα από την συχνότητά μας και όσον αφορά το ζήτημα του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, αλλά και όσον αφορά το ζήτημα του να μείνουν ανοιχτές οι σχολές. Αυτή ήταν δηλαδή η διαμαρτυρία σας, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αυτά είναι τα αιτήματά μας. Αυτά ακριβώς είναι. Mm-hmm. Να πάρουν μια θέση απέναντι στο νομοσχέδιο και να πάρουν μέτρα προκειμένου να μπορέσουμε να γίνουμε ξανά φοιτητές. Mm-hmm. Και την απάντησή τους τη δείξανε με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς. Εμείς ξεκαθαρίζουμε πάντως ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μας μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί το πρωί μίλησε για πράξεις βίας ο Πρίτανης όταν ζήτησε την συνδρομή της εισαγγελίας. Πράξεις βίας να τις ψάξει, στα μάτια μας χτυπήσανε, μας πετάξανε δακρυγόνα και κατ' του λάμψης. Εκεί να τις ψάξει. Mm-hmm. Βία είναι να είμαστε έξω από το πανεπιστήμιο μας ένα χρόνο και να μην συζητάνε για το πότε θα γυρίσουμε. Βία είναι να είμαστε αποξενωμένοι μέσα στο σπίτι μας, χωρίς τα τεχνικά μέσα για να παρακολουθήσουμε. Χωρίς καμία μέτρο υποστήριξης. Mm-hmm. Και την ώρα που γινόταν μια ειρηνική κινητοποίηση, εν πάση περιπτώσει, ήσασταν εκεί με ανοιχτό το πανό σας, φωνάζατε τα συνθήματά σας, διεκδικώντας αυτά που μας είπατε. Και την ίδια ώρα που γίνονταν και γενικές συνελεύσεις σε άλλες σχολές και εκεί πέρα επενέβησαν τα ΜΑΤ. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, καλά μου το θυμήσατε. Περικυκλώσανε και η συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών του Μαθηματικού την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συλλογική τους διαδικασία. Ναι, από όσο γνωρίζω έγινε και αυτό. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί το πρωί ο Πρίτανης έλεγε ότι όλα είναι σεβαστά και η απεργία είναι σεβαστή και είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα όλα αυτά, αλλά υπάρχουν πράξεις βίας που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Πώς γίνεται? Αλλά το καινούργιο νομοσχέδιο μας λέει ότι αν παρακολουθούμε και τη διαδικασία μπορούμε να φάμε και 3 χρόνια φυλάκιση γενικά. Αυτό. Αυτή είναι η ουσία. Οπότε, άρα πάει περίπατο η ελευθερία που επικαλούνται του συντάγματος. Καμιά ελευθερία δεν υπάρχει εδώ πέρα. Έτσι όπως θέλουν να μας πούνε, ας πούμε. Η ελευθερία υπάρχει μόνο για τα επιχειρηματικά συμφέροντα εδώ μέσα που είναι για αυτές τα ανοιχτά τα εργαστήρια και οι σχολές μας. Για μας, τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξηνή, παραμένετε, είπατε εκεί, διεκδικώντας να απελευθερωθούν οι συναδελφοί σας. Ναι, και θα κάνουμε κάτι. Και έχουμε ήδη στείλει κάποιους συνάδελφους στην αστυνομία προκειμένου. Για αυτό το λόγο κιόλας. Mm-hmm. Και παράσταση διαμαρτυρία στην αστυνομική διεύθυνση. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ. Να βάλουμε μια ανωτελεία εμείς. Αν οτιδήποτε καινούριο υπάρξει, μας ενημερώνετε και κάνουμε γνωστά όλα αυτά τα ζητήματα. Σήμερα δηλαδή ξεκίνησε η εβδομάδα γράφοντας μια μαύρη σελίδα. Φάνηκε πρωτοπόρος
ο Πρετανίσσας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην εφαρμογή του νομοσχεδίου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.